Βρισκόμαστε στην εκδήλωση που έχει διοργανώσει ο Γιώργος Λαρίσης και τον Κωστή Χατζηδάκη, υποψήφιο στη Β' Αθήνας για τη Νέα Δημοκρατία και τέος Υπουργό Ανάπτυξης. Μαζί μας είναι ο Γρηγόρης Μαρινάκης, ο καινούριος πρόεδρος της τοπικής της Νέας Δημοκρατίας στη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ πέρα σε μια εκδήλωση του κυρίου Λαρίση, του φίλου μου του Γιώργου, για τον κύριο Χατζηδάκη. Λίγο μια εβδομάδα πριν τις εκλογές, είμαστε έτοιμοι, δυνατοί. Η Νέα Σμύρνη πάντα είναι ένα μέρος στο οποίο η Νέα Δημοκρατία είχε μεγάλη δύναμη, πάντα έφερε υψηλά ποσοστά. Νομίζω ότι η συσπήρωση κάθε μέρα μεγαλώνει και περισσότερο. Θεωρώ ότι η πλατεία μας δείχνει ότι είναι κοντά μας και θεωρώ ότι το αποτέλεσμα την επόμενη Κυριακή θα είναι το προβλεπόμενο για το λαό και το καλύτερο για το λαό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλό απόγευμα. Είναι τρεις λόγους. Ο ένας είναι να περάσουμε καλά, ο άλλος είναι να γνωριστούμε μεταξύ μας, γιατί ο καθένας στον χώρο του είναι φτασμένος και η συνέργεια είναι πολύ καλό πράγμα. Και το τρίτο και πιο σημαντικό για τη σημερινή ημέρα ήταν να τιμήσουμε το φίλο Κωστή Χατζηδάκη, που όλοι τον γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να πω πολλά πράγματα. Το μόνο που θα πω είναι, πέρα από τα φιλικά συναισθήματα, ότι αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι από τους ανθρώπους που έχει αυτά που χρειάζονται τη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, δηλαδή μετριοπάθεια, πίστη στη συνένεση και πίστη στις μεταρρυθμίσεις. Αυτά τα τρία είναι πολύ σημαντικά κατά τη γνώμη μου, την ταπεινή, για να προχωρήσει η χώρα. Και ο Κωστής τα έχει απλόχερα. Οπότε του δίνω τον λόγο. Κυρίες και κύριοι, εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Γιώργο και την οικογένεια Λαρίση για την πρόσκλησή τους και όλες και όλους εσάς για την τιμή που μου κάνετε να είστε σήμερα εδώ. Βεβαίως, εγώ έχω να ασχοληθώ με το λιγότερο ευχάριστο κομμάτι της συνάντησής μας, με την έννοια ότι τόσο η γνωριμία μεταξύ σας, όσο και το φαγητό πολύ περισσότερο, είναι αναμφίβολα πιο ευχάριστα από αυτά που θα ακούσετε τώρα από μένα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τι να κάνουμε, στη ζωή δεν μπορούμε να έχουμε μόνο ευχάριστα. Λέω να μην αρχίσω με την κρισιμότητα των εκλογών και να το πάω αλλιώς. Η πατρίδα μας υποτίθεται, τουλάχιστον εμείς όσοι είμαστε εδώ πέρα φαντάζομαι το εννοούμε και δεν το υποθέταμε απλώς, ότι είχε πάρει την απόφαση να ακολουθήσει το δρόμο της Ευρώπης. Αυτό ήταν η απόφαση του Καραμαλή πριν από 34 χρόνια όταν μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μην είμαστε μια βαλκανική απλώς και μόνο χώρα, αλλά μια χώρα κανονικά ευρωπαϊκή, στον πυρήνα της Ευρώπης. Μας είπε τότε ότι θα μας ρίξει στη θάλασσα και θα κολυμπήσουμε προκειμένου από το ένστικτο της αυτοσυντήρησης να μάθουμε κολλή. Απομένει να δούμε αν θα λειτουργήσει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης ή όχι σε μερικές μέρες. Κατά την άποψή μου υπάρχουν δύο τουλάχιστον εχθροί στην προσπάθεια αυτή. Η ακινησία από τη μια πλευρά και η αποκοπή από την πραγματικότητα από την άλλη. Όταν μιλάω για ακινησία, μιλάω για το σύνολο του πολιτικού συστήματος, για την δυσκολία που έχουμε να παίρνουμε αποφάσεις, για την τάση να ακούμε μόνο το διαμαρτυρόμενο και όχι την ευρεία κοινωνία. Και παρότι η Νέα Δημοκρατία από τα μεγάλα κόμματα πολύ λιγότερο φταίει σε αυτή την αντίληψη, δεν θα την εξαιρούσα τελείως και από αυτή την κριτική. Πρέπει να λέμε την αλήθεια. Εγώ θα ήθελα προσωπικά να είμαστε περισσότερο μεταρρυθμιστικοί στις προσπάθειες που κάναμε, περισσότερο θαραλέοι, για να έχουμε και πιο ορατά αποτελέσματα. Και αυτή ήταν και η προσπάθεια που είχα κάνει από όπου και να πέρασα. Και από την Ολυμπιακή, που χάναμε 350 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και τώρα, επειδή αγνοήσαμε τις αντιδράσεις, κερδίζουμε
250 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο σε εισφορές ασφαλιστικές και φόρους, τόσο εισπράττει το δημόσιο. Στον ΟΣΕ, όπου επίσης επειδή αγνοήσαμε τις αντιδράσεις, ενώ ο ΟΣΕ ήταν η πιο προβληματική επιχείρηση της Ευρώπης, τουλάχιστον η Τρενοσέ κατέστη κερδοφόρα και μαζί με την τεχνική βάση συντήρησης είναι πια στο κατόφλι της ιδιωτικοποίησης. Στην προσπάθεια που κάναμε για τις Κυριακές, ας πούμε το άνοιγμα των καταστημάτων, σας λέω κάτι συμβολικό, που ο κόσμος το αγκάλιασε και στην Κύπρο που είχαν το θάρρος να το πάνε ακόμη παραπέρα, έχουν δημιουργήσει στη μικρή οικονομία της Κύπρου 9.000 θέσεις εργασίας μέσα σε ένα χρόνο. Στην απλούστευση της αδειοδότησης των επιχειρήσεων που πια σε 103 δραστηριότητες και 897 επαγγέλματα έχουμε αδειοδότηση από το εδώ και δύο μήνες βάσει ενός νόμου πλαισίου που είχαμε περάσει την περασμένη άνοιξη ηλεκτρονικά και αυθημερών. Και πάλι η υπαλληλία δεν ήταν ευτυχής, αλλά είπαμε ότι θα προχωρήσουμε με βάση τις εισηγήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας και όλων των ειδικών. Σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να πω ότι, για να το ξέρετε, γιατί δεν θα το ξέρετε, ότι βασικό ρόλο είχε ο Γιώργος, ο Γιώργος Λαρίσης, ο οποίος για 1,5 χρόνο είχε δουλέψει σε αυτό το project, προκειμένου να κατορθώσουμε να φτάσουμε εκεί που σας περιέγραψα. Και πραγματικά δράτωμε της ευκαιρίας για να το πω δημόσια. Και θεωρώ ότι εφόσον κερδίσουμε τις εκλογές, η υποχρέωσή μας είναι να συνεχίσουμε στο δρόμο των μεταρρυθμίσεων, στο δρόμο των ευρωπαϊκών μεταρρυθμίσεων. Δεν είναι ανάγκη να ανακαλύψουμε κάποια δική μας πατέντα. Μπορούμε να δούμε τι γίνεται στην Ολλανδία, στην Αυστρία, στη Σουηδία, σε χώρες που έχουν προχωρήσει πριν από μας, για να υιοθετήσουμε και εδώ αντίστοιχες πρακτικές. Μακριά λοιπόν το πολιτικό σύστημα, η Νέα Δημοκρατία και εγώ προσωπικά από την ακινησία. Δεν μας χρειάζονται μεγάλα λόγια, δεν μας χρειάζονται δημόσιες σχέσεις, μας χρειάζονται μεταρρυθμίσεις, συγκεκριμένο και μετρήσιμο έργο. Και αυτές τις σχολήσεις προσπάθησα να είμαι και εγώ προσωπικά. Αλλά υπάρχει και ένας δεύτερος μεγαλύτερος κίνδυνος στην προσπάθεια να καταστεί η Ελλάδα πράγματι Ευρώπη. Και αυτός ο κίνδυνος δεν είναι απλά ο λαϊκισμός. Είναι κάτι που ξεπερνάει και το λαϊκισμό και που είναι η αποκοπή από την πραγματικότητα. Πέναντί μας έχουμε ένα κόμμα το οποίο πιστεύει ειλικρινώς ότι έχει ένα μεσιανικό ρόλο. Θεωρεί ότι είναι προορισμένο από την ιστορία να αλλάξει την πορεία της Ευρώπης και της Ιφιλίου ολόκληρης. Θεωρούν ενδεχομένως οι άνθρωποι αυτοί ότι μετά τον Πλάτωνα, τον Αριστοτέλη, τον Περικλή, η συμβολή αυτού εδώ του γεωγραφικού χώρου και αυτής της χώρας στην παγκόσμια ιστορία θα είναι η εκλογή του Αλέξη Τσίπρα στην Πρωθυπουργία. Κυρίες και κύριοι, δεν απαντούν σε τίποτα. Σε όσα ερωτήματα και να τους θέτουμε, βασικά θεμελιώδη ερωτήματα, δεν έχουν καμία απάντηση. Καμία απάντηση πώς θα κλείσουν την πέμπτη αξιολόγηση με την Τρόικα, για την οποία η Τρόικα μας έχει ψήσει, όπως ξέρετε, σε εμάς το ψάρι στα χείλη. Καμία απάντηση τι θα συμβεί αν τα ξένα κοινοβούλια με τα βεβαιότητος θα τους πούν όχι για το κόψιμο του κρέους. Ο κύριος Λαπαβίτσας λέει ότι θα μας πούν όχι και στη συνέχεια πρέπει να προετοιμαστούμε για τη δραχμή. Ο κύριος Βαρουφάκης λέει ότι θα μας πούν όχι, προσέξτε, και στη συνέχεια θα πρέπει να ακολουθήσουμε ένα δρόμο με υδρότα και αίμα, που αξίζει όμως να το βαδίσουμε, λέει εκείνος, προκειμένου να γίνουμε οι καταλήτες της αλλαγής της Ευρωζώνης. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως σημειώνω συχνά, ο επίσημος ΣΥΡΙΖΑ, έχει τη γραμμή Σπύρου Καλογύρου. Δηλαδή, σε μια παλιά ελληνική ταινία, που έλεγε «Στα άλογα, στον κάμπο και μετά βλέπουμε». Αυτή είναι η αντιμετώπιση τους. Καμία απάντηση για το πού θα βρουν τα 15 δισεκατομμύρια για να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό που υπάρχει το 2015. Διότι παρά το πρωτογενές πλεόνασμα, φυσικά δεν εξαλείφονται τα παλιά χρέη.
Δεν μας λένε λοιπόν πού θα τα βρουν. Τεχνικώς δύο δυνατότητες υπάρχουν. Ή από τις αγορές που μόνο με την ηχό του ΣΥΡΙΖΑ ανέβασαν τα σπρέτς πάρα πολύ, ή από την ίδια την Τρόικα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Εκτός εάν αποφασίσουν να συμμαχήσουν με το κόμμα των Ανεξάρτητων Ελλήνων και νομίζουν ότι θα μας ψεκάσουν με χαρτονομίσματα προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να καλύψουμε το χρηματοδοτικό κενό. Καμία απάντηση που θα βρουν τα 12 δισεκατομμύρια τα οποία τάζει ο κύριος Τσίπρας ως πρώτη δόση για να καλυφθούν κοινωνικά αιτήματα. Όλες οι πρωτογενείς δαπάνες του προϋπολογισμού είναι 49. Πάνω σε αυτά, λένε εκείνοι, θα βρουν άλλα 12. Από πού, λένε, 3 δισεκατομμύρια από το ΕΣΠΑ. Μα το ΕΣΠΑ έχει κατανεμηθεί, γιατί είτε έχουν απορροφηθεί τα κονδύλια, είτε έχουν δεσμευθεί για συγκεκριμένα προγράμματα. 3 δισεκατομμύρια από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητος. Μα τα λεφτά αυτά δεν μπορούν να τα αγγίξουν. Ανήκουν στην Τρόικα και επανάσταση να κάνουν, δεν μπορούν να τα αγγίξουν. Ακούγοντας αυτά τα πράγματα, έχω την αίσθηση ότι με τα βία συγκρατήθηκαν από το να υιοθετήσουν το πρόγραμμα ενός κόμματος που κατεβαίνει τώρα στις εκλογές και λέγεται «Χαρίζω χρέη, χαρίζω οικόπεδα, σώζω ζωές». Με τα βία συγκρατήθηκαν να μην υιοθετήσουν το πρόγραμμα αυτού του κόμματος. Και φυσικά δεν δίνουν καμία απάντηση σε σχέση με το πού, ποιος μάλλον τρελός επενδυτής θα βρεθεί να έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα, εάν αυτοί καταργήσουν όλους, όπως λένε, τους μνημονιακούς νόμους, δηλαδή τους νόμους που ενίσχυσαν την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, και σταματήσουν τις αποκρατικοποίησεις. Ψάχνουν για φιλανθρωπικά ιδρύματα προφανώς. Δεν ψάχνουν για επενδυτές. Τους επενδυτές τους παρακαλάνε 200 χώρες του πλανήτη να πάνε να επενδύσουν. Θα πάνε σε μια χώρα που έχουν επικρατήσει μαρξιστικές δοξασίες και τέτοιου είδους αντιλήψεις. Δεν απαντούν λοιπόν πουθενά. Και ετοιμάζονται να κάνουν μαζί μας όχι απλά και μόνο ένα ραντεβού στα τυφλά, αλλά ένα ραντεβού στον γκρεμό. Και από εδώ και πέρα θέλω να γίνω σαφέστερος. Υπάρχει θεωρία ότι δεν βαριέσαι, ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει αυτό που λέμε την κολοτούμπα. Γιατί το πιστεύουμε αυτό? Γιατί έχουμε εθιστεί από το ΠΑΣΟ, το οποίο επί πολλά χρόνια εξελέγεται. Έλεγε 5, εννοούσε 2. Σου λέει ο άλλος, δεν βαριέσαι και τώρα το ίδιο θα γίνει. 5 λένε, 2 θα κάνουνε, μια χαρά θα είμαστε. Το πρώτο που έχω να πω είναι ότι όσοι τα πιστεύουν αυτά κάνουν τεράστιο λάθος. Εγώ ξέρω πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από τότε που ήμουν στο Πανεπιστήμιο. Ήμουν συμφοιτητής τους, ήμασταν μαζί στην ΕΦΕΕ, μιλάω κατηδίαν μαζί τους και θέλω να σας πω, και είναι προς τιμήν τους βεβαίως αυτό που θα πω τώρα, ότι εννοούν αυτά που λένε. Πράγματι τα πιστεύουν. Θεωρούν ότι μπορεί να κάνουν το 8ο θαύμα της γης στην Ελλάδα. Έχουν αυτή την αντίληψη. Αυτά πίστευαν από τότε που ήταν 18 χρονών και αυτά πιστεύουν και τώρα. Και στο ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνει κουμάντο, δεν κάνουν κουμάντο οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ που μετακινήθηκαν προς εκεί. Κάνει ο πυρήνας του 3%, ο οποίος εκεί ήταν και εκεί παραμένει. Ο πυρήνας που η Δημάρ τον θεώρησε ακραίο και σηκώθηκε και αποχώρησε από το κόμμα, τα στελέχη της Δημάρ. Άρα κυρίες και κύριοι, θέλω να σας πω ότι εγώ τουλάχιστον δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιχειρήσει να κάνει αυτά που λέει και γι' αυτό επίσης δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι η χώρα μας θα πάει στα βράχια. Και δεν θα χρειαστεί και πολύ καιρό δυστυχώς να πάει στα βράχια, θα πάει μέσα σε 2-3 μήνες. Το πιστεύω βαθύτερα. Δεν είμαι ο πιο ακραίος πολιτικός, νομίζω, αλλά επειδή ξέρω και το ΣΥΡΙΖΑ και την Ευρώπη και το ΔΝΤ και τις διαδικασίες και τους θεσμούς και τους ανθρώπους, δεν μου βγαίνει εξίσωση. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς με αυτό το σκηνικό ένθεν κακήθεν, μπορεί η Ελλάδα να αποφύγει τα κρέα. Αλλά επειδή μπορεί να μην με πιστεύετε. Άλλωστε, όπως ξέρουμε, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία και γι' αυτό είναι το χειρότερο όνομα για πεθερές. Λοιπόν, υπάρχουν
συμπολίτες μας που εξακολουθούν να λένε θα κάνει κολοτούμπα. Μάλιστα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τα βρίσκει για την πέμπτη δόση, την πέμπτη αξιολόγηση, βρίσκει άκρη με το χρέος, κάνει κολοτούμπα σε αυτά τα ζητήματα του χρέους, βρίσκει τα 15 δισεκατομμύρια, να του τα χαρίσω όλα αυτά και να τα χαρίσω και στους συμπολίτες μας που τα πιστεύουν και να πάμε παρακάτω. Θα κάνει μια συμφωνία με την Τρόικα, ε. Λοιπόν, εδώ τι θα συμβεί. Η συμφωνία αυτή θα είναι μια ευρωπαϊκή συμφωνία. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να σεβαστεί τις συνθήκες της, το δούμε του στο βαθμό της συμμετοχής του, το δικό του καταστατικό. Υπάρχουν κανονισμοί, κοινοτικοί, υπάρχει ενιαία αγορά. Όλα αυτά υπάρχουν δεκαετίες και δεσμεύουν 28 χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι φανταζόμαστε? Ότι σε αντίθεση με την Πορτογαλία, την Ιρλανδία, την Κύπρο, που είναι δεσμευμένες σε ένα πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, διαρθρωτικών αλλαγών, απελευθερώσεων αγορών και επαγγελμάτων, εμείς εδώ πέρα θα έχουμε ένα περίπου σοβιετικό μοντέλο που θα κάνουμε τα ακριβώς αντίθετα και μάλιστα χρηματοδοτούμενοι από όλους τους υπόλοιπους? Φυσικά αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ, αν υποθέσουμε ότι θα κάνει την κολοτούμπα και θα συμφωνήσει με την Ευρώπη, αυτό το οποίο θα κάνει θα είναι να είναι ένα κόμμα σε, πώς να σας το πω, πολιτική πλαστοπροσωπία. Αυτό το πράγμα θα οδηγήσει σε χάος μέσα στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ και σε χάος τη χώρα φυσικά. Οπότε και πάλι η πατρίδα μας θα πέσει στα βράδια. Αν δεν με πιστεύετε ούτε σε αυτό, θυμηθείτε την περίπτωση του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ το 2009 εξελέγει με το λεφτά υπάρχουν και ήρθε στη συνέχεια με όλο το χειρισμό που έκανε και υιοθέτησε ένα πρόγραμμα που ήταν σημαντικά διαφορετικό, το μνημόνιο, σημαντικά διαφορετικό από αυτά τα οποία διακήρυξε. Προσέξτε, σημαντικά διαφορετικό. Τώρα εδώ θα είναι στον αντίποδα αυτά τα οποία θα υιοθετηθούν. Δεν θα είναι μια σημαντική διαφοροποίηση, θα είναι μια πλήρης μεταλλαγή. Εάν το ΠΑΣΟΚ διαλύθηκε και συνέβαλε στο να επιδεινωθεί δραματικά η κατάσταση στη χώρα, εδώ πέρα ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά θα διαλυθεί, αλλά θα πάρει και όλους εμάς το λαιμό του. Άρα κοντολογής θέλω να σας πω, πιστέψτε το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά που λέει τα εννοεί και είναι άκρως επικίνδυνα. Φοβούμαι ότι όπως εξελίσσεται η κατάσταση, οι καλύτεροι σύμμαχοι του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι αυτοί που τον πιστεύουν, αλλά αυτοί που δεν τον πιστεύουν. Ας καταλάβουμε ότι αυτό που βλέπουμε μπροστά μας υπάρχει. Ας ακούσουμε τα αυτιά μας και ας μην εμπιστευόμαστε την φαντασία μας. Διότι μετά την απομάκρυση εκ της κάλπης, ουδέν λάθος αναγνωρίζεται. Εγώ σας τα λέω αυτά διότι πράγματι τα έχω στην καρδιά μου. Αυτά πιστεύω και θεωρώ ότι επειδή οι στιγμές είναι ιστορικές, έχουμε υποχρέωση να τα λέμε. Και θέλω να σας παρακαλέσω, αν τα συμμερίζεστε, εάν πράγματι θεωρείτε πως αυτά που περιγράφω είναι αληθινά, να γίνετε πρεσβευτές αυτού του μηνύματος. Ορισμένοι έχουν τρομάξει με τη διαφορά ορισμένων ποσοστιών μονάδων στις δημοσκοπήσεις. Δεν θα πω ότι οι εκλογές κρίνονται την Κυριακή των εκλογών. Θα πω ότι η Νέα Δημοκρατία υπερτερεί στα περισσότερα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ εμπνέει ελπίδα ή φόβο. Οι δημοσκοπήσεις λένε περισσότερο φόβο. Ο Σαμαράς υπερτερεί του Τσίπρα. Οι αναποφάσιστοι προέρχονται οι περισσότεροι από τη δική μας πλευρά. Και κυρίως, λέω εγώ, έχουμε μαζί μας τα επιχειρήματα της αλήθειας και της ευθύνης. Και θέλω να πιστεύω ότι σε αυτό το τόπο δεν έχουμε πάρει διαζύγιο από την κοινή λογική. Και ότι το ένστικτο της αυτοσυντήρησης θα λειτουργήσει και στην Ελλάδα. Διαφορετικά το πλοίο θα ναυαγήσει μπροστά στο λιμάνι και αυτό πια θα είναι για να διδάσκεται στα βιβλία της ιστορίας παγκοσμίως, ως μια αυτοκτονία ενός λαού. Εγώ θεωρώ ότι οι Έλληνες δεν αυτοκτονούν,
θεωρώ ότι το όραμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή για μια ευρωπαϊκή Ελλάδα θα παραμείνει ζωντανό και είμαι βέβαιος ότι όλες και όλοι εσείς, παρά τις πικρίες σας, παρά τα λάθη της Νέας Δημοκρατίας, παρά την ατολμία μας σε διάφορα θέματα, παρόλα αυτά θα δείτε τη μεγάλη εικόνα, θα δείτε το εθνικό συμφέρον, θα δείτε ότι ο μόνος δρόμος για την Ελλάδα είναι να παραμείνουμε ευρωπαϊκή χώρα και να μην γίνουμε Βενεζουέλα της Μεσογείου. Δεν μας αξίζει αυτό το μέλλον, δεν πρέπει κάποια στιγμή και μάλιστα πολύ σύντομα να ξεκινήσουμε να νοσταλγούμε το σήμερα. Το σήμερα με τις δυσάρεστες πλευρές του, με την κοινωνική του αδικία ίσως, με τα προβλήματα που βιώνει κάθε οικογένεια. Δεν μας αξίζει. Αξίζει να κάνουμε και τα τελευταία μέτρα της διαδρομής και η Ελλάδα να γίνει και πάλι μια χώρα του πυρήνα της Ευρώπης. Αυτά θέλω να σας πω και σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή. Μαζί μας έχουμε τον Κωστή Χατζηδάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είμαστε μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές. Πώς βλέπετε τα πράγματα, πώς πηγαίνει ο προεκλογικός αγώνας? Οι εκλογές αυτές είναι ιστορικές, ίσως είναι οι πιο ιστορικές από το 1949 και μετά, γιατί το θέμα δεν είναι αν θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία ή ο ΣΥΡΙΖΑ, το θέμα είναι αν η Ελλάδα θα είναι η Ελλάδα της Ευρώπης ή θα μετατραπεί σε μια Βενεζουέλα της Μεσογείου. Και γι' αυτό όλοι, επειδή αποφασίζουμε για τις οικογένειές μας ή για το μέλλον μας, θα πρέπει να κάνουμε καλούς λογαριασμούς με τους εαυτούς μας. Έχετε κάποια εκτίμηση για τη συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας? Εγώ βλέπω ότι καθώς προχωρούμε προς εκλογές, ναι, παρά τις πικρίες, η συσπήρωση της Νέας Δημοκρατίας ανεβαίνει και θεωρώ ότι θα κάνουμε μια επιλογή ευθύνης στις εκλογές 25 Ιανουαρίου. Με την έννοια του ότι αν από τη μια πλευρά υπάρχουν πολιτικοί που λένε μέχρι εδώ μπορούμε, αυτές είναι οι δυνατότητες της χώρας, ακολουθούμε το δρόμο που ακολούθησε η Πορτογαλία, η Ιρλανδία, το δρόμο της Ευρώπης. Και από την άλλη πλευρά έχεις πολιτικούς που σου περιγράφουν με τα πιο μελανά χρώματα το πρόβλημα της Ελλάδας και μετά σου υπόσχονται και γεφύρια και ποτάμια, θεωρώ, επειδή την πατήσαμε το 2009 με το λεφτά υπάρχουν, ότι δεν θα την ξαναπατήσουμε τώρα και μάλιστα χειρότερα. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά. Από την εκδήλωση του Κωστή Χατζηδάκη για το nstv.gr, Αριέλα Χρυσού.